Μία από τις πιο σημαντικές διαδρομές είναι η ανάβαση στον Ψιλορίτη. Από τα Λιβάδια περνάει ο δρόμος που οδηγεί πιο σύντομα στην κορυφή μέσω του Λάκκου του Μιγερού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το άθλημα της χιονοδρομίας, κάνοντας ορειβατικό σκι και να ζήσουμε μία μοναδική εμπειρία. Στη διαδρομή μας συναντήσαμε παραδοσιακά μητάτα, αιωνόβια δέντρα και ένα πάρτι με νέους πάνω στα χιόνια. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής μας θα ντυθούμε στα λευκά, θα αναπνεύσουμε καθαρό αέρα, θα παίξουμε με το χιόνι και θα γευτούμε ό,τι πιο παραδοσιακό υπάρχει στο χωριό. Γι' αυτό, έλα κοντά! Μανώλη μου, δεν μπορείς να φανταστείς τη χαρά μου που ήξερα ότι θα έρθω να σε συναντήσω με το Μανώλη, το Ρουμελιωτάκι. Έχουμε κάνει εκπομπές και εκπομπές για Extreme Sport. Τότε στο όλα καλά θυμάσαι, βρε Μανώλη. Που πρέπει να ήμασταν και οι πρώτοι τότε, σίγουρα στην Κρήτη. Έτσι, πρώτοι. Σίγουρα στην Κρήτη που παρουσιάσαμε τα outdoor activities και τα Extreme Sport. Κάθε πρωτοπόροι. Ερχόσουν, Μανώλη μου, από τα Χανιά, στο πλατό της Κρήτη TV και μου έδειχνε ένα Extreme Sport. Και να. Που σε βρίσκω να δραστηριοποιείς εδώ. Και είναι επιτέλους να κάνεις μαζί μου ένα extreme sport, όπως είναι το ρηβατικό σκι. Μα πραγματικά, τι ωραία αίσθηση. Καταρχήν είσαι στο ωραιότερο βουνό της Κρήτης μας, έτσι δεν το συζητάμε. Είναι το κέντρο της Κρήτης, ο Ψιλορίτης είναι Ψιλορίτης, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ανοίγει η ψυχή σου, η καρδιά σου, δεν θέλεις να φύγεις. Βλέπεις και αυτό το χιονισμένο τοπίο και νομίζω ότι ζεις ένα όνειρο. Σίγουρα ζεις ένα όνειρο, γιατί η Κρήτη μας επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι προσφέρει και άλλα πράγματα. Εκτός το πολύ ωραίο φαγητό, τις πολύ ωραίες παραλίες που έχουμε, προσφέρει και πάρα πολύ ωραία ενδοχώρα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ενδοχώρα της Κρήτης. Γι' αυτό και εμείς με αυτή την εκπομπή που δημιουργήσαμε, αυτό θέλουμε να προβάλλουμε, την ενδοχώρα μας. Μέσα λοιπόν στις δραστηριότητες μας είναι και το σκι, γιατί και εμείς εδώ μπορούμε στην Κρήτη να κάνουμε σκι. Βέβαια μπορούμε να κάνουμε σκι, γιατί έχουμε τρεις πανέμορφους ορεινούς όγκους στην Κρήτη, όπως είναι τα Λευκά Όρη, ο Ψιλορίτης και τα Λασιθιώτικα, που μπορείς να κάνεις το άθλημα της χιονοδρομίας και με ασφάλεια και να χαρείς, ρε παιδί μου, και την ανάβαση, να έχει μια ολιόλουστη μέρα όπως έχεις σήμερα, να πάρεις τα πέδιλά σου και να βγεις. Αρκεί βέβαια να το μάθεις σωστά και με ασφάλεια να βγεις στο βουνό. Παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Μου είπες ότι πρέπει να γλιστράει. Να γλιστράει ουσιαστικά εδώ πέρα το σκι μας περπατώντας. Δεν κάνει να το σηκώνουμε. Δεν κάνει να το σηκώνουμε. Είναι το ρηβατικό σκι που κάνουμε αυτό τώρα. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς είναι ρηβατικό σκι. Και είναι το σκι που μπορούμε να ευχαριστηθούμε τα χιόνια στην Κρήτη. Γιατί στην Κρήτη, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει χιονοδρομικό κέντρο. Άρα το άθλημα της χιονοδρομίας μπορεί να γίνει με το ρηβατικό σκι. Πόσο εύκολο όμως είναι, βρε, Μάνο μου, αφού ανεβαίνουμε με τα παιδιά μας να κατέβουμε μετά, η κατάβαση πόσο εύκολη άραγε είναι για εμάς τους αρχάριους. Για την κατάβαση νομίζω ότι ένας αρχάριος, ναι. Βέβαια ένα παιδάκι τα παίρνει πολύ πιο εύκολα. Είναι πολύ πιο εύκολα για έναν νεαρότερης ηλικίας. Ένας μεγάλος νομίζω ότι με 2-3 μαθήματα στην κατάβαση, δηλαδή ίσα να μάθει να φρενάρει, να μάθει τον εξοπλισμό βασικά. Να μάθει να φρενάρει, να στρίβει, με ασφάλεια πάνω στο χιόνι, μετά μπορεί να περάσει στο ρηβατικό σκι και να ευχαριστηθεί τη χιονοδρομία με ασφάλεια. Κάνουμε πάρτι, έρχεται κόσμος, μας στέλνουν μηνύματα, έρχονται από το εξωτερικό διάφοροι φίλοι και κάνουμε σκι μαζί εδώ πέρα στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη και ιδιαίτερα ο Ψιλορίτης έχει πάρα πολλά ωραία χαρακτηριστικά. Ένα το πιο ωραίο, όταν ανέβεις με τα σκι σου στην κορφή του Ψιλορίτη, βλέπεις το Κρητικό και το Λιβικό Πέλαβος ταυτόχρονα. Δεν μπορείς να το έχεις κάπου αλλού. Βλέπεις όλη την Κρήτη πιάτο. Άρα κάποιος χαίρεται πάρα πολύ να έρθει στην Κρήτη για να ζήσει όλο αυτό το συνέστημα. Και μην ξεχνάμε ότι η αστρονομία μας και την ενδοχώρα μας είναι πανέμορφη και αυτό πρέπει να προωθήσουμε στην Κρήτη. Πλέον εμένα τα συναισθήματά μου είναι όταν βλέπω τον κόσμο και κάνουμε σκι μαζί και φεύγει με χαμόγελο από εδώ πέρα. Εκεί γεμίζω. Μπορεί να είναι πάρα πολύ κουραστικό να είσαι με μαθητές, είτε μικρός είτε μεγάλους πάνω στο βουνό, γιατί έχεις μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και αυτό μετράει. Μπορεί να κουράζεσαι πάρα πολύ, αλλά όταν τους βλέπεις και σου λένε ευχαριστώ, έζησα μια μοναδική εμπειρία,
εκεί γεμίζεις και λες ότι δεν πήγανε οι κόποι μου χαμένοι τόσα χρόνια που επέμενα πάνω σε αυτό το άθλημα, πάνω σε αυτό το χόμπι, και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να δώσουμε ακόμα στη χιονοδρομία στην Κρήτη. Και αυτή τη στιγμή είμαι στην Ομοσπονδία μέλος, στην Ελληνική Ομοσπονδία, στο ορειβατικό σκι, και προσπαθούμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 26, γιατί το ορειβατικό σκι είναι και Ολυμπιακό άθλημα πλέον, και νομίζω ότι η Ελλάδα θα έχει εκπροσώπηση το 2026 στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία. Να είστε φαντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Μανώλη μου, πρωτεργάτης της μεγάλης ιδέας του ορειβατικού σκι, δηλαδή πώς θα φέρετε εδώ τον τουρισμό και το χειμώνα, Έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα στο να γεννήσετε το ορειβατικό σκι. Η ιδέα ξεκίνησε με τα παιδιά που κάνουν το Πιέρα Κρέτα. Γιατί ο ψιλορίτης, το χιόνι που βάζει, δεν έχει να ζηλέψει ούτε τις Άλπες. Γιατί είναι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης και είναι, βάζει το ίδιο χιόνι όπως στις Άλπες. Οπότε, γιατί να μην τον εκμεταλλευτούμε και γιατί να μπουν τα παιδιά μας στον αθλητισμό, στο βουνό που εκεί ανήκουμε στην ουσία, άσχετα εμείς πώς δεν το βλέπουμε. Είναι οι συγκυρίες μας έχουν φέρει και δεν βλέπουμε το πλούτο μας, το πραγματικό που είναι για τον άνθρωπο, είναι το βουνό. Και έτσι, λέμε, είναι μια καλή ιδέα και για τον τόπο και για το χωριό και για την Κρήτη γενικά. Για σένα το σκι και το βουνό τι είναι, τι συναισθήματα σου προσφέρει όταν ανεβαίνεις στον ψιλορίτη? Το βουνό, και ειδικά και σε διασμό με το ορειβατικό σκι, γιατί μ' αρέσει πολύ, είναι μια θεραπεία, ψυχοθεραπεία και σωματική. Γιατί τώρα τελευταία με την τεχνολογία ούτε περπατούμε, ούτε αθλιούμαστε, ούτε τίποτα. Ενώ εμείς πιο παλιά στην ηλικία μας, που δεν υπήρχε τεχνολογία αυτή, είχαμε διάφορα παιχνίδια που στην ουσία έκαναν μία άθληση. Τώρα έχει χαθεί αυτή η άθληση. Και πρέπει να παρακινήσουμε και τα παιδιά να ασχοληθούν στην πραγματικότητα με το βουνό που θα τους βοηθήσει να αθλιούνται, να είναι καλά και στην ψυχολογία του και, και σωματικά και ψυχολογικά. Γιατί το βουνό θεραπεύει τα πάντα. Είναι η φύση, τέλος. Είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί από το 2014 και μετά, κάθε 2 χρόνια γίνονται οι παγκόσμιοι ορειβατικοί αγώνες στον ψιλορίτη επάνω. Να πούμε ότι όταν ξεκίνησαν οι αγώνες αυτοί, τους αγκαλιάσαμε με όλη μας την αγάπη και το σεβασμό για τον τόπο μας, σαν πολιτιστικό σύλλογος, σαν εκκλησία, σαν κοινότητα, σαν ποδοσφαιρικός όμιλος Λιβαδίων. Όλοι οι φορείς των Λιβαδίων αγκάλιασαν το εγχείρημα αυτό, με τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα να γίνονται οι παγκόσμιοι αγώνες του ορειβατικού σκι στα Λιβάδια, στο ψιλορίτη επάνω. Έχει ξεκινήσει λοιπόν αυτή η δραστηριότητα. Είμαστε στην αρχή ακόμα, χρειαζόμαστε υποδομές, πολλές υποδομές, για να πούμε ότι ο χειμερινός τουρισμός στον τόπο μας είναι το μέλλον πλέον του τόπου, γιατί εμείς δεν έχουμε θάλασσα, έχουμε το βουνό, το ψιλορίτη της Κρήτης. Αλλά εμείς τον βλέπουμε, τον αγκαλιάζουμε και λέμε ο ψιλορίτης μας κτλ. Αυτό λοιπόν με σεβασμό στο περιβάλλον, δίχως καμία παρέμβαση, καμία. Γίνονται οι αγώνες αυτοί και οι αθλητές που έχουν λάβει μέρος έχουν μείνει κατάπληκτοι, γιατί είναι σε ένα βουνό επάνω στην κορυφή του ψιλορίτη, κοιτάζουν δεξιά, βλέπουν θάλασσα από τη μεριά του Τυμπακίου, κοιτάζουν αριστερά, βλέπουν θάλασσα από τη μεριά του Μπαλίου και του Ρεθύμνου, και έχουν μείνει άναυδοι. Και αυτοί είναι στη μέση με το χιόνι να κατεβαίνουν με τα πέδιλα από τον ψιλορίτη στο λάγο του Μηγερού και όχι μόνο.